Κύριε Διοικητά, χθες αντιμετωπίσατε μια περίεργη κατάσταση με συνεχόμενες εστίες να ξεπηδούν η μία πίσω την άλλη. Πράγματι, χθες στην περιοχή, στην τοποθεσία Κρανιά του Δήμου Λιγουριού, περί ώρα 18 και 19, η υπηρεσία μας κλείθηκε για πυρκαγιά. Εκεί, φτάνοντας τα πρώτα οχήματα και ξεκινώντας και από εδώ οχήματα, διαπιστώσαμε ότι δεν πρόκειται για μία πυρκαγιά, αλλά για 5 διαφορετικές εστίες. Αμέσως προβληματιστήκαμε. Κινητοποιήσαμε και το αστυνομικό τμήμα του Λιγουριού, γιατί δεν είναι κάτι συνηθισμένο αυτή την ώρα να έχουμε τέτοιο μπαράζ πυρκαγιών και σε διαφορετικά σημεία. Και μετά από επισταμμένες έρευνες, συντελήφθη ένας αλλοδαπός ως ύποπτος, ο οποίος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Λιγουριού και από εκεί στην αστυνομική διεύθυνση Αργολίδας εδώ στο Ναύπλιο όπου κρατείται, προκειμένου να διερευνηθεί αν είναι ο υπαίτιος της πυρκαγιάς. Ο ύποπτος θα διευθυνθεί στον εισαγγελέα. Φυσικά έτσι πρέπει να γίνει. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται και θα δούμε τι θα προκύψει. Σήμερα έχουμε και πρόβλημα με το νερό. Εσείς είσαστε μια υπηρεσία η οποία κατά χώρο χρησιμοποιεί το νερό. Τι ακριβώς γίνεται? Πράγματι υπάρχει πρόβλημα με το νερό, όπως υπάρχει πρόβλημα σε μέρος της περιοχής εδώ του Δήμου Ναυπλιαίων. Η υπηρεσία μας έχει τα αυτοκίνητά της γεμάτα με νερό. Έχουμε δεχτεί πολλές κλήσεις από τον κόσμο να τους δώσουμε νερό. Πλην όμως αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί αν γίνει κάτι, εμείς πρέπει να έχουμε άμεσα το πρώτο κατασβεστικό μέσο που είναι για μας το νερό για να ανταποκριθούμε, αν χρειαστεί. Ως εκ τούτου, προτείνω στους πολίτες να μην κάνουν κάποια σπατάλη όσο νερό υπάρχει, να είναι πολύ προσεκτικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε θερμή εργασία, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα με πυρκαγιά. Να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε και αυτό άμεσα, μέχρι να αποκατασταθεί και αυτή η βλάβη. Εμείς βέβαια ψάχνουμε εναλλακτικές λύσεις για να ανταποκριθούμε σε περίπτωση που γίνει κάποιο συμβάν, να έχουμε άμεση πλήρωση στα οχήματά μας. Αυτό μπορεί να γίνει και με άντληση νερού από τη θάλασσα, αν χρειαστεί. Αλλά καλό είναι να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο.